Καλώς ήρθατε στο Fit Challenge. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κρεατίνη. Τι είναι λοιπόν κρεατίνη? Αυτή αποτελείται από τρία μόρια: μεθιονίνη, αργινίνη και γλυκίνη. Ενώ βρίσκεται κυρίως στους σχελετικούς μυς του σώματός σας. Ας δούμε τώρα τη δοσολογία. Αν έχετε ξαναπάρει, μπορείτε να ακολουθήσετε μια φάση φόρτωσης με 20 γραμμάρια την ημέρα για 7 ημέρες, ώστε να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία. Αλλιώς, 3 με 6 γραμμάρια την ημέρα είναι επαρκή. Μάλιστα, τα αποτελέσματα που θα δείτε σε βάθος μήνα είναι τα ίδια. Είναι ξεκάθαρο για την κρεατίνη, με πάρα πολλές έρευνες να το επιβεβαιώνουν, πως η λήψη της προκαλεί να αύξηση της μυϊκής μάζας, αντοχής και δύναμης, χωρίς να προκαλεί καμία αύξηση του λιπόδουσιστού. Ακόμα, έρευνες δείχνουν ότι βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία και ενισχύει τη μνήμη. Άρα, μιλάμε για ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα. Ας δούμε τώρα ποιες ομάδες πληθυσμού μπορούν να κάνουν λήψη. Είναι ασφαλές για ηλικιωμένους? Φυσικά, καθώς σε συνδυασμό με τη γυμναστική αναστέλει την ετήσια μυϊκή απώλεια που παρατηρείται λόγω γύρανσης. Πάμε να δούμε για τους χορτοφάγους. Φυσικά, για τους χορτοφάγους η λήψη κρεατίνης είναι ευεργετική, καθώς οι χορτοφάγοι συχνά έχουν έλλειψη κρεατίνης λόγω της διατροφής τους, καθώς απουσιάζει το κρέας από αυτήν. Πότε μπορούμε να την παίρνουμε? Το πιο σύντομο είναι να την παίρνουμε σαν post-workout μετά την προπόνηση, αλλά δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.